Έσχυνα, φύλακας Άγγελος, η κυρία Γαρβή πάντα για εσάς. Μια γροθιά είμαστε. Από τότε που είμαστε μαζί, είμαστε μια γροθιά. Τρία άτομα, μια γροθιά. Από τρεις η γροθιά σπάει πιο πολύ από έναν, ναι. Ευχεστέ στο Γιώργο Αρσενάκο. Να είναι γερός, δυνατός, υγιής, προστατευμένος και να μας αγαπάει όσο τον αγαπάμε κι εμείς και να μας προσέχει όσο τον προσέχουμε κι εμείς. Κύριε Σχοινά, πρώτη επίσημη εμφάνιση μετά από το γεγονός που έχει συμβεί από την αποχώρησή σας από το Κέντρο Αθηνών και το σχήμα με τον Γιώργο Μαζονάκη. Παλιά. Παλιά, ναι. Δεν έχει περάσει αυτό, παιδιά. Υπάρχουν πιο σημαντικά πράγματα. Έχετε έρθει σε επαφή καθόλου. Ποιο είναι το επόμενο βήμα? Παιδιά, υπάρχουν σημαντικότερα πράγματα να πούμε από αυτό. Σας παρακαλώ πολύ. Έχετε ανακοινώσει ήδη την επόμενη συνεργασία σας. Όλο αυτό το έχετε αφήσει πίσω? Εννοείται. Τι θα έκανα, να το σκέφτομαι κάθε μέρα. Κρατάτε κακία ή το ξεχνάτε, είστε άνθρωπος που γίνεται. Καμία κακία. Έτσι έπρεπε να γίνει και έτσι έγινε. Κυρία Γαρβή, σας απολαμβάνουμε στο Just. Ένας ρόλος διαφορετικός που όμως σας ταιριάζει πάρα πολύ. Μου ταιριάζει, λέτε. Πολύ. Πρώτα απ' όλα είχα ενδιασμούς γιατί το Σάββατο θα δουλεύω, πρώτο ο Θεός, σε μερικές μέρες και σκέφτομαι πώς θα τα προλαβαίνω. Αλλά έτσι όπως έχει διαμορφωθεί το πρόγραμμα με τον Αντώνη το Ρέμο, θα προλαβαίνω, με την ψυχή στο στόμα βέβαια, αλλά θα προλαβαίνω. Επίσης μου αρέσει πολύ γιατί πρώτα απ' όλα ο χαρακτήρας του είναι φιλανθρωπικός και δεύτερον είναι εκεί πέρα ένα παρεάκι καταπληκτικό μαζί με τον αρχηγό τον Νίκο τον Κοκλώνη, όπου κάνουν πάρα πολύ ωραία πράγματα και διασκεδάζουν. Θα μπορούσαμε να σας δούμε σε guest, σε ένα guest. Και πέρσι. Πού στο Just. Ναι. Ναι, το πιθανότερο.